Κάθε φορά, αγαπητοί μου, που θα αναγνωστεί η παραβολή του ασώτου Ιού, αισθανόμεθα μια ανακούφιση, γιατί κάπου εκεί στη συμπεριφορά του βρίσκομαι τον εαυτό μας. Και η ανακούφιση μας βρίσκεται στην παρουσία και συμπεριφορά του Πατέρα. Συνήθως η μορφή του Πατέρα μας διαφεύγει. Και όμως είναι η κεντρική μορφή της όλης παραβολής. Εκείνο το άνθρωπός της είχε δύο Υιούς, για μια στιγμή μας φαίνεται χωρίς σημασία. Και όμως φανερώνει ότι οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που μένουν κοντά στο Θεό και σε εκείνους που απομακρύνονται με την αμαρτία από το Θεό. Οι δεύτεροι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι δεν έχουν πια θέση κοντά στο Θεό. Πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους τους έκαναν να μην είναι πλέον παιδιά του Θεού. Εν τούτης, η παραβολή αυτή, όπως και δύο άλλες παραβολές που προηγούνται στο κείμενο του Ευαγγελιστού Λουκά και καταχωρούνται, είναι η παραβολή της χαμένης δραχμής και η παραβολή του χαμένου προβάτου. Όλα αυτά δείχνουν το αντίθετο. Ο Θεός παραμένει ακόμη πατέρας και για εκείνους που ζουν στην αμαρτία. Πόσο χαρακτηριστικά μας το τονίζει αυτό η Καινή Διαθήκη, όπου ο πατέρας μας, ο ουράνιος, τον ήλιον αυτού ανατείλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αυτό φαίνεται ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι πατέρας μας, είναι εκείνος που αγαπάει τον αμαρτωλόν, όχι την αμαρτία, τον αμαρτωλό. Όπως και ο γιατρός πολεμά την αρρώστια, όχι τον άρρωστο. Και αυτό φαίνεται από το καινούριο όνομα του Θεού που μας αποκαλύπτεται εις αυτόν τον χώρο της Καινής Διαθήκης. Πράγματι, όταν ο Θεός απεκαλύφθη στον Αβραάμ και τους λοιπούς πατριάρχες, απεκαλύφθη ως Θεός. Η έννοια είναι ασαφής. Θεούς εταίρους ήδη πίστευαν και οι ειδωλολάτρες. Γενικός χαρακτηρισμός, Θεός. Όχι συγκεκριμένα, τι Θεός, ποιος Θεός. Μετά, στο Μωυσή, αποκαλύπτει ο Θεός ένα νέο του όνομα. Το όνομα Κύριος. Θα πει ο ίδιος ο Θεός, είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο έκτο κεφάλαιο, και το όνομά μου Κύριος ούκα δήλωσα αυτής. Το όνομά μου Κύριος δεν το έκανα φανερόν εις τους προγενεστέρους σου πατέρες και πατριάρχες, παρά μόνο το όνομα Θεός. Κύριος σημαίνει απόλυτος κυρίαρχος. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Φοβερός Θεός, δηλαδή Θεός που προκαλεί φόβον, αυτό θα πει φοβερός Θεός, είναι ο δημιουργός των πάντων. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που θα πω, και της ημέρας και της νύχτας, και του φωτός και του σκότους. Όσοι λίγο έχετε διαβάσει, θα δείτε ότι θεωρείται πάντοτε άλλος Θεός του φωτός και άλλος ο Θεός του σκότους, άλλος Θεός των πνευμάτων και άλλος ο Θεός της ύλης, ο καλός Θεός και ο κακός Θεός. Η διαρχή αυτή που ποτέ δεν εγκατέλειψε κάθε φιλοσοφικό σύστημα και κάθε θρησκεία της αρχαιότητος σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη.
Θεός ένας είναι, και της ημέρας και της νύχτας, και του σκότους και του φωτός, και της ύλης και των πνευμάτων. Γι' αυτό λέμε ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, σε μία ευχή εις το μνημόσυνον, στην κηδεία. Θεός παντοδύναμος και παντοκράτορ. Και τα ονόματα είναι γνωστά, είναι γνωστό σε όλους σας, ότι φανερώνουν ιδιότητες του Θεού, αφού βέβαια ο Θεός είναι ανώνυμος. Και είναι ανώνυμος γιατί δεν είναι γνωστός. Η ουσία του δεν είναι γνωστή. Είναι ο αναφής, ο αψηλάφητος, ο απερινόητος. Δεν μπορούμε τίποτα να συλλάβουμε από τον Θεό. Πάντα βάζουμε το στερητικό α μπροστά. Απερινόητος, δηλαδή κύριος που δεν χωράει στο μυαλό. Απερίγραπτος, αυτός που δεν έχει περιγραφή, δηλαδή περίγραμμα, αυτό θα πει περιγραφή. Όχι, δεν περιγράφεται, δεν έχει περίγραμμα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό αποδίδουμε πολλά ονόματα. Και τα ονόματα αναφέρονται βέβαια εις τις ιδιότητες του Θεού. Αυτά είναι τα γνωρίσματα του Θεού, όπως γίνεται γνωστός ο Θεός διαμέσου των γνωρισμάτων του, των ιδιοτήτων του Αυτόν, μέσα εις την ιστορία, μέσα εις το κτιστό, ορατό, αλλά και αόρατο σύμπαν. Με τον Ιησού Χριστό όμως ο Θεός φανερώνεται ως Πατήρ, και με την ιδιότητά του αυτή κλείει πλέον η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης και ανοίγει η περίοδος της Καινής Διαθήκης. Λέγει ο Θεός, γράφοντας ο Απόστολος Παύλος τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, «Και έσομαι ημίν εις Πατέρα και θα είμαι για σας Πατέρα σας, και έσεστε μη εις Υιούς και Θυγατέρας, και εσείς θα είσαστε για μένα αγόρια μου και κορίτσια μου, εις Υιούς και Θυγατέρας». Αλλά σε επανέλθουμε, αγαπητοί, πάλι στο κείμενο της παραβολής, για να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτής της Θείας Πατρότητος. Καταρχάς, βλέπουμε στην παραβολή, βέβαια περιττό να σας πω ότι ο πατέρας εδώ είναι καταρχάς μια ιστορία οικογενειακή. Στο πρώτο επίπεδο, κατόπιν είναι ο Θεός Πατήρ, και τα δύο του παιδιά, ο πρεσβύτερος και ο νεότερος, είναι ο μεν πρεσβύτερος ο Ισραήλ, ο δε νεότερος είναι ο εθνικός κόσμος, οι ειδωλολάτρες, που έφυγαν μακριά από τον αληθινό Θεό, πήραν το δρόμο τους, ασώτεψαν, σπατάλησαν την ουσία του πατρός, ουσία θα πει περιουσία, και η περιουσία του πατρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό το κατοικώνα, που έπρεπε να το φτάσουμε στο καθομοίωση και όμως το σπαταλήσαμε. Έτσι ο πατέρας είναι ο Θεός. Και βλέπουμε ότι κινείται ο πατέρας με ένα αίσθημα ελευθερίας έναντι του νεωτέρου ιού, που ζήτησε την περιουσία, το μερίδιό του. Δεν τον εμποδίζει. Και βλέπουμε εδώ να λέγει ότι και διήλαινε αυτή των βίων. Δηλαδή, εμμοίρασε την περιουσία. Το βιός, να το πω έτσι, των βίων. Το βιός, να το πω νεοελληνικά. Μοίρασε στα παιδιά του. Και ο μικρός, αφού πήρε το μέρος, όπως έλεγε ο ίδιος, το επιβάλλον μέρος, αυτό που του ανήκει, ανεχώρησε εις χώραν μακράν, εκεί κατεσπατάλησε την πατρική περιουσία, και βλέπουμε κάποια φορά μετανιωμένος, αφού εδοκίμασε την εσχάτην παινία, την εσχάτην αθλειότητα, την εσχάτην ντροπή, να επιστρέφει. Ο 20ος στίχος
της όλης παραβολής, όπως είναι στο κείμενο, περιλαμβάνει όλη τη λαχτάρα της πατρικής καρδιάς που δείχνει πόσο ο Θεός αισθάνεται για μας. Κατά συσσόρευση κινήσεις, να τις δούμε, που είναι γνωρίσματα του ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας. Είδεν Αυτόν. Αλήθεια, ποιος από τους δούλους ή ο πρεσβύτερος Υιός εκάθοντο ποτέ να γναντεύουν τον ορίζοντα, μπας και φανεί πουθενά το παιδί πίσω το νεότερο? Ποιος? Ένας, ο Πατέρας. Κοιτούσε αυτά τα άσωστα βάθη του ορίζοντος, μπας και φανεί κάπου ο Υιός. Κάπου φάνηκε. Είδεν Αυτόν. Είναι το άγρυπνο μάτι του Θεού που παρακολουθεί κάθε κίνηση του ανθρώπου, ενώ βρίσκεται ακόμη ο άνθρωπος εις τον χώρον της αμαρτίας. Είναι οφθαλμή ικτυρμών. Ποθεί τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου ο Πατέρας. Ο Θεός πρώτος είναι εκείνος που βλέπει την κάθε κίνηση της ανθρωπίνης προαιρέσεως. Κάπου σε μία ευχή στη Θεία Κοινωνία λέμε: Κύριε, εσύ βλέπεις όχι τα δάκρυα, αλλά και ένα ίχνος δακρύου βλέπεις στα μάτια, εκείνο που δεν το βλέπει κανένας. Αυτό το βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπει και την πιο μικρή κίνηση μιας αγαθής προαιρέσεως, εκείνο που δεν βλέπουν οι άνθρωποι, κάποτε ίσως και αυτός που έχει αυτή την ίδια την προαίρεση. Και ευσπλαχνίστη, λέει, είδε το παιδί το μακριά και το λυπήθηκε. Εδώ καρδιά και σπλάχνα ικτυρμών. Προηγουμένως μάτια ικτυρμών, τώρα καρδιά και σπλάχνα ικτυρμών. Ο Θεός είναι αγάπη και πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκείνα τα ακατανόητα λόγια, ακατανόητα από πλευράς μεγέθους και ποιότητος: ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο τόσο πολύ. Πόσο, εκεί είναι το ακατανόητο, το ούτω, το τόσο, πόσο. Ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε ελέγχει ζωήν αιώνια. Γιατί πράγματι εκεί βλέπει κανείς την αγάπη του Πατρός, στην ενανθρώπιση του Υιού κατά την βουλήν του Πατρός. Ο Θεός Πατέρας πάντοτε περιμένει την επιστροφή του ανθρώπου, γιατί τον αγαπά τον άνθρωπο, γιατί είναι εικόνα του. Και ο Πατέρας ο σαρκικός και η μάνα αγαπούν το παιδί τους γιατί είναι εικόνα δική τους. Λέγει εκεί ο Αδάμ, έκανε τον Κάιν μετά τον Άβελ κατά την ιδέα αυτού, δηλαδή κατά τη δική του μορφή, ότι έχω έναν άλλον άνθρωπο σαν να είναι μια προέκταση αυτής της υπάρξεώς μου. Και έκφρασης αυτής της αγάπης, όπως σας είπα, είναι αυτή η ενανθρώπιση. Δεν βλέπει πια ο Πατήρ των Υιών ως Θεών Λόγων, αλλά ως ενανθρωπίσαντα Θεών Λόγων. Γι' αυτό αγαπάει και τους άλλους ανθρώπους. Και συνεχίζει να μας διηγείται η παραβολή, και αφού είδε και εσπλαχνίστη και δραμών, δράμω, θα πει τρέχω, όχι απλώς περπατώ, δράμω, τρέχω. Είναι τα πόδια των ικτυρμών του Θεού. Δεν περιμένει να προστρέξουμε εμείς εκείνον, αλλά τρέχει πρώτος εκείνος εμάς. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή: «Ημείς
αγαπώμεν αυτόν, εμείς τον αγαπάμε, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε, όχι εμείς πρώτοι το Θεό, ο Θεός πρώτος μας αγάπησε και έδραμε, έτρεξε. Εκείνο δε που λέγει στην προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, εξαπέστειλεν ο Θεός, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, είναι την υιοθεσία να απολάβουμε. Για να πάρουμε την υιοθεσία, να γίνουμε παιδιά του, ότι δέστε Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, έστειλε το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα του Υιού του, εις τας καρδίας ημών, στο μέσα μας, κράζον, Αβά, ο Πατήρ, μέσα μας, οδηγούμεθα να πούμε, Πατέρα. Είναι σε δύο γλώσσες το Αβά, ο Πατήρ, ελληνικά και εβραϊκά. Αβά, είναι εβραϊκά, Πατήρ, είναι ελληνικά. Είδε Υιός, συνεχίζει ο Απόστολος, και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Εάν είναι Υιός, τότε είναι και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού, γιατί Εκείνος ήρθε για να γίνουμε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Πόσα μας λέγει αυτή η περικοπή και άλλες ακόμη παρεμφερείς, παράλληλες περικοπές. Και λέγει όταν έτρεξε να συναντήσει το παιδί του, επέπεσε, επιπίπτω, θα πει πέφτω, πως κάποτε όταν θέλουμε να χαιρετήσουμε ένα πρόσωπο που έχουμε πολύ καιρό να το δούμε και είναι αγαπητό, όχι απλώς δίνουμε το χέρι μας, αλλά επιπίπτωμε, επέπεσε, με χέρια και αγκαλιά ικτυρμών. Το χέρι του Θεού το αισθάνεσαι σε κάθε σου βήμα, να σου δείχνει το δρόμο, να σε οδηγεί, να σε προστατεύει, να σε σώζει, να σε αρπάζει από το κακό, χωρίς να έρεται η ελευθερία. Κάποτε σ' αφήνει, πέφτει στο κακό, για να σε σώσει με πιο πολύ θέρμη όταν θα επιστρέψεις. Εκεί βέβαια παίζεται όλο το παιχνίδι της προαιρέσεως και της ελευθερίας, είναι κάτι μυστηριώδες. Και η θερμή αγκαλιά του Θεού μας ζεσταίνει από αυτό το πάγωμα του κόσμου που δίνει την απογοήτευση και την απελπισία. Επιπίπτει, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, επί των τράχυλων. Ναι, επιπίπτει ο Θεός επί των τράχυλων του κάθε ανθρώπου για να του δείξει πόσο τον αγαπά. Και αφού λέει επέπεσε, κατεφύλησεν αυτόν. Δεν είπε εφύλησεν, αλλά κατεφύλησεν, που σημαίνει γεμίζω με φιλιά. Κατά φιλό, γεμίζω με φιλιά. Χίλι, ελέους και εκτιρμών. Τα πάντα πια ο Θεός έχει συγχωρήσει. Η χάρη του μας αποκαθιστά και μας στολίζει. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αγαπητοί, δείχνουν ότι ο Θεός είναι όλος ελέους. Είναι όλος αγάπης. Είναι όλος εκτιρμών. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η αγάπη του Θεού. Παραγγέλει. Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν. Εξενέγκω. Εκφέρω, βγάζω από τα ντουλάπια τη στολή την πρώτη και ενδύσατε τον. Υπήρχε στον ντουλάπι καμιά πρώτη στολή, ω αγαπητοί? Η στολή η πρώτη, τι ήταν? Η στολή η πρώτη ήταν η θέωση της ανθρωπίνης ψυχής και του ανθρωπίνου σώματος. Ο Αδάμ και η Εύα δεν ήσαν γυμνοί στον παράδεισο. Λέει και ήσαν γυμνοί και ούκοι σκύνοντο, θα μου πείτε. Δεν ήσαν γυμνοί από το άκτιστον φως.
εκείνο που είδαν οι τρεις μαθητές στο θαβόρο στο Χριστό. Γι' αυτό τα ζώα, λέγει, ισχύνοντο, εντρέποντο, εσέβοντο τους πρωτοπλάστους. Αυτή είναι η πρώτη στολή. Αυτή που θα έχουμε στην Βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη στολή, αυτή με την οποία πια ερχόμαστε στον κόσμο, είναι η δερμάτινη χιτώνες. Λέγει εκεί ότι ο Θεός έκανε δερματίνους χιτώνας και έντισε τους πρωτοπλάστους. Πότε τους έντισε? Όταν γυμνώθηκαν. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός, λέει στον Αδάμ? Ποιος το είπε? Έφυγε η χάρις του Θεού. Χάθηκε η θέωση. Και τότε μπήκε η δεύτερη στολή. Έκτοτε φοράμε τη δεύτερη στολή. Φοράμε τη στολή, όπως σας είπα, τη δερμάτινη. Αλλά δερμάτινη στολή θα πει, είναι η στολή της ζωικότητος, βιταλιστική στολή. Ζούμε τη ζωή της, τη ζωή, τη ζωική ζωή. Δεν ζούμε την πνευματική ζωή. Τη ζωική ζωή, τη βιταλιστική, αλλά και της αλογίας, του παραλογισμού. Τώρα έρχεται να αφαιρεθεί αυτή η στολή της αλογίας και μας συνδύει πάλι με τη στολή την πρώτη. Ποια είναι? Είναι εκείνη που παίρνουμε στο βάπτισμά μας. Φορούμε αυτά τα ρούχα γιατί είμαστε στον κόσμο ακόμη αυτόν, όπως και ο Ιησούς φορούσε τα ρούχα αυτά που φορούσαν οι άνθρωποι της εποχής του. Αλλά ήδη παίρνουμε την άλλη στολή. Την παίρνουμε δυνάμει. Με τη θεογνωσία και με τη θεολογία. Και συνεχίζει να παραγγέλει ο πατέρας, και δότε δακτύλιον επί την χείρα αυτού. Δακτυλίδι. Βάλτε, του λέει, δακτυλίδι στο χέρι. Τι ήταν το δακτυλίδι? Δεν είναι σύμβολο εξουσίας. Γιατί με το δακτυλίδι εγίνοντο τα σφραγίσματα στα επίσημα έγγραφα. Φορούσε ο άνθρωπος το δαχτυλίδι, δεν το έβγαζε ποτέ, και αν είχε τίποτα αγοροπολισίες και λοιπά, εσφράγιζε με το δαχτυλίδι επάνω στο επίσημο έγγραφο. Συνεπώς, πώς το είπαμε, σύμβολο εξουσίας. Ναι, μας έδωσε την εξουσία ο Κύριος κατά πνευμάτων ακαθάρτων, και να πατάμε το σατανά και τα έργα του. Μας αποκαθιστά στην κυριαρχία μας επί της κτήσεως. Μας ξαναφέρνει πάλι στη δική του βασιλεία με εξουσία, σαν παιδιά του. Αλλά και κάτι ακόμη. Δίνει εντολή και υποδήματα να φορέσουν εις τους πόδας, να του φορέσουν παπούτσια. Υποδήματα φορούσαν μόνον οι ελεύθεροι. Ξέρουμε από την ιστορία ότι οι δούλοι δεν φορούσαν παπούτσια παρά μόνον οι ελεύθεροι. Συνεπώς, τι είναι τα παπούτσια εδώ? Είναι το σύμβολο της ελευθερίας. Αλλά όχι σαν ελεύθεροι τώρα που πια στο βάπτισμα πήραμε την εν Χριστώ ελευθερία μας, να ξανατρέχουμε στην αμαρτία, θεωρούντες την ελευθερία σαν επιλογή μεταξύ αγαθού και κακού, αλλά σαν παγιωμένοι στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, να ζητάμε μόνο το Θεό, τίποτε άλλο. Να λέμε εκείνο που ακούσαμε στην σημερινή αποστολική περικοπή και αναφέρεται στην ασωτεία, την ανηθικότητα, την πορνεία ο Απόστολος Παύλος, και λέει πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Μπορώ να κάνω πορνεία. Μετά από τη λειτουργία μου να πάω να κάνω πορνεία. Το κάνω, ελεύθερος είμαι. Με συμφέρει? Και συνεχίζει ο πατήρ. Και ενέγκαντες των μόσχων των σιτευτών, θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν. Το μοσχάρι το σιτευτό, αυτό που τρώει στάρι. Δηλαδή το καλοθρεμένο. Εδώ είναι η μεγάλη προσφορά
το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του. Γιατί αυτός ο μόσχος, ο συντευτός, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι η τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το αιώνιο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού στους βασιλικούς γάμους του Υιού του Θεού. Αγαπητοί, η παραβολή του ασώτου Υιού είναι η προσωποποίηση της Θείας Στοργής. Νέες σχέσεις ανοίγονται ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Έκφρασή τους είναι, αυτές οι νέες σχέσεις είναι η Κυριακή προσευχή. Όταν λέμε «Πάτερ ημών πατέρα μας». Ο Θεός είναι πατέρας μας. Εκείνοι που ακόμη βρίσκονται μακριά από το Θεό, ενώ θα ήθελαν να πλησιάσουν, δεν τους κρατά αλήθεια, επιμένουν ακόμη να διστάζουν. Ας επιστρέψουν με εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα. Ας ξεκινήσουν απαγγέλλοντας το Πάτερ ημών με αίσθηση. Να το καταλαβαίνουν, να το νιώθουν, να του συγκλονίζει. Η Γραφή μας το βεβαιώνει, αγαπητοί. Ο Θεός είναι πλέον, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός είναι πλέον Πατήρ των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεων.